Στον δρόμο βρέθηκαν για μία ακόμα φορά οι συνταξιούχοι της Κρήτης, διεκδικώντας το αυτονόητο σε μία περίοδο που η ακρίβεια και οι καθημερινές υποχρεώσεις γονατίζουν το μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή οι συντάξεις μας καταβροχθίζονται από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις, τα χρωματιστά τιμολόγια στη ΔΕΗ. Δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα μας εβάλανε από το 16 και μετά 6% για να αναβαθμίσουν τα νοσοκομεία και να είναι σε καλύτερη ποιότητα από ό,τι ήταν. Αυτό μπορεί να το δει ο καθένας, ότι τελικά υποβαθμίζονται τα νοσοκομεία, κλείνουν, γίνονται κέντρα υγείας, προσωπικό δεν γίνεται. Συνταξιούχοι από όλη την Κρήτη συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας και εν συνεχεία έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, ζητώντας την θωράκιση της σύνταξής τους που εξανεμίζεται μέσα σε λίγες ημέρες, χαρακτηρίζοντας ως ψίχουλα τις απολαβές τους. Δεν ξεμπερδεύεται εύκολα από τους συνταξιούχους. Θα είμαστε στο δρόμο καθημερινά. Θα είμαστε στο δρόμο γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος, τα αιτήματά μας είναι δίκαια και μέχρι να δώσετε λύσεις στα προβλήματα αυτά, εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Ο αγώνας που κάνουμε, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρός, διότι δεν είναι αγώνας μόνο για τα οικονομικά μας προβλήματα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αγώνας είναι για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που καθημερινά περνούν οι συνταξιούχοι. Μας πούνε ότι θα μας κάνουν χάρη, γιατί θα κάνουν απογευματινά χειρουργία για να πληρώνουμε ακόμα μια φορά. Όχι κύριοι, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Τα πληρώσαμε. Διεκδικούμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, λένε οι συνταξιούχοι που στυλίτευσαν το σχέδιο με τα κοστολογημένα απογευματινά χειρουργία, μιας και για μια απλή επέμβαση πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η ιδιωτικοποίηση που προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας διαπλαγεί οδού και να μας χρεώσει διπλά και να πληρώνουμε το 6% από τη σύνταξή μας για την υγεία, αλλά και να πηγαίνουμε στο γιατρό και να πληρώνουμε ξανά στο γιατρό, αυτό είναι απαράδεκτο. Μας μιλάνε για χειρουργία απογευματινά. Έχουν ρυθμίσει να υπάρχει επαρκή προσωπικό για να μπορούν να τα κάνουν? Όχι. Εμείς όλοι οι συνταξιούχοι θα αγωνιστούμε προκειμένου να ανατρέψουμε τα σχέδια των κυβερνώντων. Θα μείνουμε στο δρόμο όσο χρειαστεί, διασφαλίζοντας την καθημερινότητα αλλά και την αξιοπρέπειά μας, διαμηνύουν τα άλλοτε υπερήφανα γυρατιά.